μάλλον το Πάσχα θα, θα, είναι σε καλό καιρό, αλλά θα ακολουθήσει από ό,τι μας δήλωσε η Μετρολογική Υπηρεσία, θα ακολουθήσει μάλλον ένα τριήμερο βροχερό, αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα, ίσως και το απόγευμα. Και φυσικά δεν θα λείψουν και κάποια φαινόμενα σαν τα χθεσινά με κάποια ε, επιπόλυη βροχόπτωση, ίσως και λίγο παραπάνω, Παρασκευή και Σάββατο. Καλό θα είναι ο καιρό μέχρι το μεσημέρι τη Κυριακή του Πάσχα, όπου αναμένονται βροχέ σε κάποιε περιοχέ τη Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πολιτική προστασία Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα Σταύρο Κιβράκη, από το μεσημέρι τη Κυριακή του Πάσχα έω και την Δετάρτη θα επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό του ισχυρού ανέμου. Ε, από Παρασκευή βράδυ, πάντα πάντα σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσία και μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τους μετεωρολόγους του αεροδρομίου και αρκετούς ανθρώπους επιστήμονες που υπάρχουν ευτυχώς, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, βοηθάει και πάρα πολύ και το διαδίκτυο. Φαίνεται, καταρχήν θα έχουμε έναν άστατο καιρό Παρασκευή Σάββατο και ενδεχομένως και σήμερα το μεσημέρι να έχουμε κάποια αστάθεια. Αυτά τα φαινόμενα κατά Κατ' δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση, είναι ήπια μορφή θα λέγαμε. Ε, εκείνο που φαίνεται όμω σαν πιο σοβαρό σύστημα που, μπορεί, θα, που θα μας απασχολήσει με πάρα πολύ ετό και θα κρατήσει και αρκετό διάστημα, πάντα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, είναι το σύστημα που θα μα επηρεάσει μετά την Κυριακή, μετά το μεσημέρι τη Κυριακή, από γευματινέ ώρε μάλλον, και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Εκεί θα πρέπει να το ξαναδούμε, είναι, είμαστε μακριά ακόμη, αυτή είναι η τάση, πρέπει να ξαναδούμε εάν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι πιο σημαντικό για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ανακοινώσεις και να πάρουμε και ιδιαίτερα μέτρα σε κάθε περίπτωση. Συνιστούμε στον κόσμο με, με την ευκαιρία αυτή ότι διανύουμε μία περίοδο όπου θα αρχίσουν και οι μπόρες και οι καταιγίδε οι ανοιξιάτικε και πιο αργά οι καλοκαιρινέ, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνε γιατί συνοδεύονται εκτός από πολύ ιετό που μπορεί να έχει ραγδαιότητα και αυτό να συνιστά και ένα ε, πλημμυρικό φαινόμενο σαν ε, εκδοχή ε, και το, σαν ε, αποτέλεσμα και βέβαια ε, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Αυτά κρατάνε σύντομα συνήθως τα φαινόμενα αυτά που έχουν μεγάλη βιαιότητα ε, θέλει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυτά τα φαινόμενα προκειμένου να μην θρηνήσουμε απώλεια όλη η ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και όπω ξέρετε, κάθε χρόνο ε, θρηνούμε ανθρώπου εξαιτία από, από κεραυνοπληξίες, αλλά και από ε, πλημμυρικέ ροέ, πλημμυρικά φαινόμενα. Το, μόνο που, το καλύτερο όπλο που έχουμε να κάνουμε είναι η αυτοπροστασία μα, δηλαδή η αποφυγή τη έκθεση σε αυτού του κινδύνου. Όταν βλέπουν να εκδηλώνεται ένα τέτοιο φαινόμενο, όποτε και αν είναι αυτό, θα πρέπει να αποφεύγουμε να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμά μα να είμαστε σε πιο προστατευμένο χώρο. Για του κεραυνού, ιδιαίτερα, θέλει, είναι κρίμα να χάνονται άνθρωποι. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμο στα site τη πολιτική προστασία και τη Γενική Γραμματεία και τη περιφέρεια τη υπηρεσία μα, δηλαδή, Υπάρχουν πάρα πολύ πολύτιμε πληροφορίε το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά περίπου σα προδιέγραψα τι πρέπει να κάνουμε. Αποφεύγουμε την έκθεση σε τέτοια φαινόμενα.